κατά τη διάρκεια των lockdowns και της καραντίνας επιτίδη βρίσκουν ανοιχτά παραθυράκια προκειμένου να εξαπατήσουν και να κερδίσουν χρήματα από ανυποψία στους πολίτες μέσα από ηλεκτρονικές αγορές. Δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος, απσπλέον κατάλληλος, προκειμένου να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση και να μας λύσει κάποιες απορίες και να μας ενημερώσει από τον πρώην επικεφαλής βέβαια της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Στρατηγέ, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, το παλεύουμε εδώ πέρα. Η πανδημία μας έχει αγγίξει όλους και οπότε απολαμβάνουμε την καραντίνα. Η πανδημία έχει μετατραπεί σε μια καλή ευκαιρία για εξαπάτηση? Αυτό ισχύει γιατί και μάλιστα προκύπτει από επίσημες εκθέσεις της ίδιας της Europol στην αρχή της πανδημικής αυτής κρίσης, όταν εκδηλώθηκε δηλαδή τους πρώτους μήνες του έτους που διανύουμε. Και φυσικά επιβεβαιώνεται με πρόσφατη της έκθεση ότι έχουμε όντως αύξηση. Και αυτό δεν είναι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα. Οι χρυσοί κανόνες για ασφαλείς αγορές ποιες είναι, ποιοι είναι? Οι κανόνες αυτοί προφανώς έτσι και πριν την πανδημική κρίση ισχύουν. Είναι αυτό που λέω πάντοτε. Πρώτα απ' όλα η αξιοπιστία των δικτυακών τόπων που επισκεφτόμαστε για αυτό που ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε ως καταναλωτές. Το άλλο έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα συναλλαχθούμε, τη συναλλαγή δηλαδή, που θα, για παράδειγμα η δυνατότητα να υπάρξει αντικαταβολή, δηλαδή μόλις παραλάβουμε το προϊόν, γιατί παρατηρείται πολλές φορές να προκαταβάλουμε χρήματα, ναι, και στη συνέχεια να προκύπτει είτε μη παράδοση του προϊόντος, είτε αθέτηση της συμφωνίας κλπ. Άρα ένα πολύ καλό στοιχείο είναι το στοιχείο της αντικαταβολής, δηλαδή με το που θα παραλάβουμε το προϊόν και φυσικά να έχουμε υπόψη μας, ασχετά με αυτό που παραλάβουμε, τα δικαιώματά μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης, που μπορούμε να το επιστρέψουμε το προϊόν αυτό. Επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι οι δικτυακοί τόποι αυτοί και όχι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλές φορές, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλές φορές μπορεί να είναι για διαφημιστικούς κυρίως λόγους. Οι ίδιες οι σελίδες πρέπει να έχουν χέγγι ασφαλείας, αυτό που λέμε στο φιλομετρητή το HTTPS, το browser, όπου αυτό έχει να κάνει με την ασφαλή μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων μας. Και επίσης οι κριτικές που υπάρχουν για τον δικτυακό τόπο με τον οποίο επισκεφτόμαστε. Για παράδειγμα, υπάρχει ικανοποίηση των προηγούμενων πελατών από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η ύπαρξη φυσικής έδρας επίσης, όχι μόνο πέρα από τη σελίδα, αν υπάρχει και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι επαληθεύονται. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλές φορές παρατηρεί το φαινόμενο, δηλαδή μόνο το email και ένα κινητό δεν λέει τίποτα, γιατί μπορεί στην περίπτωση να πέσουν σε κυβερνοεγκληματίες, σε απατεώνες, οι οποίοι στη συνέχεια ούτε θα απαντούν στο κινητό, ούτε θα απαντούν σε τυχόν email, ας πούμε. Από μόνο του δεν λέει. Κύριε Παπαπροδρόμου, εξαπατώνται τόσο αγοραστές όσο και πολιτές? Βεβαίως, δεν ξέρετε κανείς. Φανταστείτε ότι αυτό είναι μια αλυσίδα στην αγορά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Για παράδειγμα, και οι ίδιοι οι καταστηματάρχες πολλές φορές προμηθεύονται προϊόντα. Διακινούνται, να σας πω, περιπτώσεις με παρεμβολή στο email, με το φαινόμενο του ενδιάμεσου, δηλαδή παρεμβαίνουν στο email επικοινωνίας, αλλάζουν ένα στοιχείο, κατατίθεται τα χρήματα των προμηθειών των αγαθών για τα οποία εμπορεύονται σε άλλους λογαριασμούς και όταν το καταλαβαίνουν είναι αργά, ας πούμε, γιατί οι περισσότεροι κινούνται σε μια λογική ρουτίνας. Έτσι, αυτή η ρουτίνα, δυστυχώς, αυτή εκμεταλλεύονται οι κυβερνοεγκληματίες και ένας λόγος παραπάνω τώρα με το lockdown κλπ, που ο κόσμος περισσότερο χρόνο απασχολείται και αναζητεί λύσεις μέσω του διαδικτύου. Η δίωξη τώρα ηλεκτρονικού εγκλήματος τι μας λέει? Αγοράστε από αξιόπιστες πηγές. Πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτό? Πρώτα απ' όλα στον ίδιο το φιλομετρητή, θα δούμε και στο πεδίο αντίστοιχα της διεύθυνσης, θα δούμε ότι την ύπαρξη ένα λουκετάκι. Έτσι, αυτό μεταφράζεται με το αυτό που είπα προηγουμένως στη σελίδα με το HTTPS, αντί να το HTTP. Είναι βασικό αυτό το πράγμα. Επίσης, θα έλεγα τις κριτικές που είπα προηγουμένως, δηλαδή αναζητώντας μια μηχανή αναζήτησης για το συγκεκριμένο κατάστημα να δούμε τι ακριβώς γράφουν οι προηγούμενοι. Εδώ πολλές φορές στις κριτικές να είμαστε και λιγάκι επιφυλακτικοί, να μην είναι τίποτα κατασκευασμένες κριτικές, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, να είναι όσο το δυνατόν σε ευρύτερο
κοινό, ας πούμε, που υπάρχουν. Επίσης παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την αξιοπιστία ενός τόπου πόσο καιρό ασχολείται. Δηλαδή, αν όντως έχει ένα μακρύ χρονικό διάστημα, αυτό επίσης είναι στα υπέρ. Σίγουρα όμως χρειάζεται ένας συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων που λέμε. Και επίσης, μην το ξεχάσω, είναι το σημαντικότερο και το κομμάτι της αναλογίας του προϊόντος. Όλοι αναζητούμε ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούν αυτές οι ευκαιρίες, έτσι πέρα από τα ανταγωνιστικά πλαίσια, να είναι δυσανάλογες, δηλαδή σε σχέση τιμή προϊόντος. Κύριε Παπαπροδρόμου, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε μόλις διαπιστώσουμε την απάτη, ποιο είναι? Πρώτα απ' όλα, να έχουμε αυτό το σενάριο πάντοτε υπόψη μας πριν μας συμβεί. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχει πλατφόρμα στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και επίσης στο gov.gr, που μπορεί ο πολίτης από εκεί στην ενότητα καθημερινότητας και καταγγελίες να προβεί με 4 απλά βήματα να το αναφέρει. Και πέρα από την ποινική διάσταση του συγκεκριμένου θέματος, υπάρχει και η διοικητική, δηλαδή ο συνήγορος του καταναλωτή, επίσης τα αντίστοιχα υπουργεία που χειρίζονται αυτά τα θέματα, όπου πρέπει να δούμε και να επισκεφτούμε τους δικτυακούς τόπους πριν αγοράσουμε οτιδήποτε, να δούμε τι μας λέει, για παράδειγμα, ο συνήγορος του καταναλωτή για τα θέματα αυτά. Και διαβάζοντας σχετικά περιστατικά, αυτό που λέμε παθήματα-μαθήματα, μπορούμε να αποφύγουμε και τέλος πάντων να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να πέσουμε θύματα ενός κυβερνητικού εγκλήματος. Υπάρχουν κάποιες ηλικιακές ομάδες, από την εμπειρία σας θέλω να σας ρωτήσω, που πέφτουν σε αυτό το τρυπάκι της εξαπάτησης περισσότερο? Δηλαδή, πιθανότατα ηλικιωμένοι να είναι κάπως πιο, αν μου επιτρέπετε τον όριο εντός αγωγικών, πιο αφελείς λίγο στις πλοηγήσεις τους? Αυτό έχει να κάνει, κύριε Παναγιώτοπουλε, με το λεγόμενο ψηφιακό χάσμα. Δηλαδή, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην κοινωνία που ζούμε είναι ανομοιόμορφη. Φυσικά, οι νεότερες γενιές, οι νεότερες ηλικίες είναι πολύ πιο εξοικειωμένες, τα παιδιά μας, με τις νέες τεχνολογίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτά δεν μπορούν να πέσουν θύματα των εξελίξεων αυτών. Δεν υπάρχει ένας χρυσός κανόνας κλπ. Σίγουρα όμως με το καιρό, όσο περνάει ο χρόνος, γινόμαστε όλοι εμπειρότεροι, θα έλεγα. Φυσικά υπάρχει αυτό το χάσμα και εκεί θα πρέπει να στοχεύσει σε μέτρα η πολιτεία συγκεκριμένα, οι ενώσεις καταναλωτών και όχι μόνο, οι εμπορικοί σύλλογοι να ενημερώνουν. Γιατί και αυτό που κάνετε σήμερα, η ενημέρωση δηλαδή του κόσμου, είναι κομβικό σημείο στο να πετύχει να μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα σε αυτό το νέο περιβάλλον. Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, να σας ευχαριστήσω πολύ.